κόνσεπτ μου σήμερα είναι ότι η από πάνω, βασικά είναι βράδυ, νύχτα, και η από πάνω κάνει πολύ φασαρία. Προπατάει με τα πόνια της βάση τραγούδια και εγώ θέλω να κοιμηθώ και δεν μπορώ, ούτε ο Μπούμπης μπορεί από εδώ πέρα. Οπότε έχει πάει 2 η ώρα, έχω πάρει την αστυνομία τηλέφωνο, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, οπότε θα πάω να πάρω τον νόμο στα χέρια μου και να τη σηκώσω καμία μπουνιά να ηρεμήσει, γιατί δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα πια. Έχω κάνει πάρα πολλά παράπονα και στο διαχειριστή και σε όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχω συνδυάσει την κουβέρτα μου, το κουβερλί μου από πάνω και την πιτζά μου από κάτω, την οποία τη βγάζω όταν κοιμάμαι, αλλά δεν μπορώ να πάω μόνο με την κουβέρτα πάνω, οπότε να πιστεύω ότι έτσι μπορεί να γίνει και έτσι θα έβγαινα έξω, άνετα. Μην σας πω και μέχρι το περίπτερο θα πήγαινα για να πάρω τσιγάρα έτσι άμα μου τελειώνω μέσα στη νύχτα. Συνδυάζεται τέλεια με την τρίχα που έχω πάνω μου, οπότε εγώ πιστεύω ότι αξίζω 5 για αυτή την εμφάνιση που έχω κάνει. Γεια σου για σήμερα. Πιστεύω ότι το κόνσεπτ που σκέφτηκες είναι πολύ... Πιστεύω, θεωρώ δηλαδή ότι το έκανες για να κάνεις show εδώ πέρα και όχι για να μας δείξεις κάποιο outfit που θα μπορούσες να βγεις έξω. Δεν έχω έρθει εδώ πέρα για να κάνω show, έχω έρθει για να δείξω στιλιστικές απόψεις. Ωστόσο, εκτιμώ την προσπάθειά σου για το σημερινό αποτέλεσμα και έχω να σου πω ότι αυτή η κουβέρτα δεν σου ταιριάζει καθόλου στο στυλ που φοράς από κάτω για πιτζάμα. Βέβαια, μετά άμα τη βγάζεις, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ταιριάζει καθόλου. Είναι πολύ χάλια το χρώμα της, δεν συνδυάζεται με τίποτα και εγώ τη θέση σου θα την πετούσα, δεν θα την έφερα να κάνω. Ωστόσο και το υπόλοιπο μαζί με τη χελώνα, για σήμερα θα σου βάλω ένα 2. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε τώρα με αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αδικήθηκα πάρα πολύ με το βαθμό που μου βάλατε. Τι γιατί, δηλαδή κάνω αυτό, φέρνω το αρκουδάκι μου εδώ πέρα και μου λέει ότι δεν μπορώ να πάω έτσι στην από πάνω να κάνω φασαρία. Και πώς θα πάτε εσείς δηλαδή να κάνετε φασαρία, τι θα βάλετε? Ναι, καλά, εντάξει, έτσι. Αποσύρω. Σήμερα το κόνσεπτ μου είναι ότι έχω κλείσει εισιτήρια να πάω στο Eurovision του Rotterdam του 2020. Έχω κλείσει εισιτήρια και επειδή μου άρεσε και η ελληνική συμμετοχή, θα πάω να υποστηρίξω τη Στεφανία να πάρουμε το βραβείο, να κατουρίσουμε όλη την Ευρώπη έτσι. Πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ σήμερα. Θα πας Eurovision. Το ξέρεις λοιπόν ότι ακυρώθηκε. Οπότε όλο το outfit σου είναι εκτός κόνσεπτ. Ωστόσο, άμα κρίνουμε το γεγονός ότι δεν είχε ακυρωθεί και θα πήγαινες όντως έτσι, εγώ θα σου έλεγα να ανοίξεις τη φόρμα την ολόσωμη, να την κατεβάσεις κάτω και να πας τόπλες στο διαγωνισμό που θα είναι και εκεί πέρα, μπορείς να βρεις και ένα γκουμενάκι έτσι και πιστεύω ότι εντάξει, καλά το πήγες και μόνο που έφερες την ελληνική τη σημαία μέσα στο κόνσεπτ θα σου βάλω ένα 4 για σήμερα. Είναι πολύ καλό, μπράβο σου. Σήμερα είναι ότι έχω πάει στο σούπερ μάρκετ τώρα στην καραντίνα να πάρω τα απαραίτητα. Κολόχαρτο εννοείται. Έτσι για να μένω, για τις γριές. Οι γριές να πλύνουν τον κόλο τους, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά επειδή δεν πρόλαβα να πάρω πολλά κομμάτια, έχω πάρει χαρτί κουζίνας. Και τώρα θα σας δείξω ένα life hack. Άμα το κόψετε στη μέση, θα είναι σαν κολόχαρτο, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Έχω βάλει τη σαλοπέτα μου με την μπλούζα Φουρέιρα από μέσα και είμαι έτοιμος να πάω να τεινάξω την αγορά. Δεν πρόκειται να περιμένω απ' έξω, εννοείται, θα τους βαρέσω για να μπω μέσα, οπότε εντάξει. Και ναι. Πω πω, επιτέλους εγώ δεν είναι έναν άνθρωπο να συνδυάζει τόσο ωραία τη σαλοπέτα και ταιριάζει όλο το outfit σου με το concept. Δηλαδή πιστεύω ότι το χαρτί υγείας, δεν λέγεται κολοχαρτό, σε παρακαλώ, λέγεται χαρτί υγείας.
ταιριάζει τέλεια με τα μαλλιά, με τη σαλοπέτα. Πολύ έξυπνο αυτό που σκέφτηκες να κόβουμε τα ρολά χαρτιά, γιατί εδώ πέρα πρέπει να προτείνουμε κιόλας τρόπους διαφυγής στους ανθρώπους, μιας και κάνουμε τηλεόραση και όλοι κάθονται στα σπίτια τους λόγω καραντίνας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου, γι' αυτό θα σου βάλω σήμερα ένα 5. Μπράβο, σου είσαι ο καλύτερος. Έκανες την τύχη σου, μπράβο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι συμπαίκτες σου είπαν ότι κάνεις show και εγώ στη θέση σου τους έκανα κολόχερα. Κολοδάχτυλα, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί δεν είναι δυνατόν να μου έρχονται εδώ πέρα με το τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντημα για να κρίνουν αυτό το τέλειο outfit. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Πάμε καλά? Δεν ήρθατε εδώ πέρα για να κρίνετε, ήρθατε εδώ πέρα για να κρυθείτε. Βουλώστε το λοιπόν, μόκο, μην μιλάτε άλλο. Τι να πω, Θεέ μου, τι να πω, αλλιώς. Δεν με ενδιαφέρει η κριτική σας, να τη βάλετε στον κόλο σας. Άιντε, μας έχετε πρίξει εδώ πέρα, λες και ξέρετε. Εδώ πέρα έχω έρθει, δείχνω το στυλ μου εδώ πέρα, έχω βάλει τα ρούχα μου τα καλά. Την έχω πάρει πολλά κρύπη αυτή την μπλούζα, την έχω περιμένει. Εσύ μου λέτε ότι κάνω show. Τι θέλετε να αποχωρήσω, θέλετε? Πάμε καλά? Δεν μπορώ να καταλάβω με τι λογική υπάρχει εδώ πέρα. Καλά, ξέρω ότι έχετε κάποιους παίκτες που τους αγαπάτε και τους έχετε συνέχεια στο 5. Και εγώ εδώ πέρα παίρνω 2 και 3. Για ποιο λόγο? The sky is red tonight. We're on the edge tonight. Εγώ για σήμερα βρίσκομαι στην τροπική Βουδαπέστη και είμαστε σε καραντίνα, αλλά θέλω να βγω έξω και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλος ρατσισμός, γιατί μπορείς να βγάλεις μόνο το σκύλο σου έξω βόλτα και έχουν και τα άλλα ζώα ζωή. Εγώ θα βγάλω τη χελώνα μου έξω, που είναι και τροπικό το κλίμα εδώ πέρα και βρέχει. Έχω στείλει μήνυμα στο 13033 και είμαι έτοιμος να βγω έξω, να πάρω λίγο αέρα και αυτά, να πάρει και χελώνα λίγο αέρα. Ναι, έχω βάλει το πανοφόρι της βροχής από πάνω, γιατί περιμένω το διάβροχο, sorry. Γιατί περιμένω να βρέξει από στιγμή σε στιγμή. Έχω συνδυάσει από κάτω το παντελόνι, το οποίο όταν πέφτει το φως πάνω του φωτίζεται. Έχω βάλει ένα μαύρο τόπο από πάνω, πολύ απλό, για να μην τραβήξω όλα τα βλέμματα των αστυνομικών απ' έξω και να με ρωτάνε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Αυτό που έχεις φορέσει στο παντελόνι, το οποίο δεν φαίνεται στο βίντεο, γιατί ο κάμεραμαν είναι τελείως άχρηστος και δεν μπορούσε να το δείξει, μπορείς να το σηκώσεις λίγο πιο πάνω να το δούμε. Α, θα το σηκώσεις μετά, οκ. Okay. Λοιπόν, ταιριάζει πάρα πολύ με το. Με την καμπαρντίνα που φοράς από πάνω της βροχής και έχει και αυτή το χρώμα γκρι, είναι και το παντελόνι τύπου γκρι και ταιριάζει πάρα πολύ. Τώρα για την μπλούζα έχω μια μικρή ένσταση γιατί είναι πολύ απλή, ωστόσο ταιριάζει τέλεια με το κόνσεπτ για να πας να περπατήσεις λίγο έξω από την καραντίνα για να πας τη χελώνα σου όπως λες βόλτα. Γι' αυτό θα ήθελα να μου βγάζεις λίγο το πανοφόρι να δω το ρούχο. Να βγάλω το πανοφόρι. Το βάζω. Πιο πάνω. Εντάξει. Ναι, είναι όπως το φανταζόμουν. Είναι λίγο απλή η μπλούσα, ωστόσο θα σου βάλω ένα 3 για το concept. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Και αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Είναι φυσικά ένα wannabe parody του My Style Rocks και πιστεύω ότι εντάξει, είναι λίγο πρόχειρο, αλλά δεν βαριέσαι. Τουλάχιστον έκανα κάτι. Αυτά για σήμερα. Bye!